Καλημερίζω τον κύριο Λευτέρη Πετράκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξία. Κύριε Πετράκη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Πετράκη. Καλά, εσείς? Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Καλά. Με ό,τι και να μας συμβαίνει, καλά είμαστε. Δώστε μας λίγο το δικό σας το στίγμα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πανελλαδική κινητοποίηση που ξεκινάει για εσάς τους ιδιοκτήτες ταξί από σήμερα. Από σήμερα μέχρι την Πέμπτη ξημερώματα Παρασκευής, 5 ώρα. Θα λήξει η απεργία. Εκτός απρόπτου, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα ψηφιστεί. Έχουμε μια εικόνα ότι θα πάει την Πέμπτη. Κάποιες πληροφορίες που έχω σήμερα το πρωί λένε και για Τετάρτη. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Πάντως η κινητοποίηση γίνεται με ένα σκοπό, ότι πρέπει να βοηθήσει εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουμε ιδιαιτερότητες. Και το φορολογικό νομοσχέδιο αυτό δεν μας βάζει όλους οριζόντια. Μας βάζει όλους στο ίδιο κουβά. Αναφέρεστε στο τεκμαρτό, ναι. Ασφαλώς. Δεν είναι μόνο το τέρμα αυτό, είναι και αυτά που βάζει με τις τριετίες, που λέει ότι το ταξί, στην ουσία εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι έχουμε φήμη και πελατεία. Το ταξί δεν έχει φήμη και πελατεία. Το ταξί είναι ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς, προσφέρει τις κοινωνικές του υπηρεσίες, βγάζει ο συνάδελφος το μεροκάματο, αλλά από εκεί και μετά, είτε νέος είναι είτε παλιός, όλοι μαζί μας στην ίδια πιάτσα, όχι διεκδικούμε, αλλά επιβιβάζουμε τον πελάτη τον οποίο θα έρθει εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε ένα κατάστημα στο Σύνταγμα το οποίο είναι 10 χρόνια, 20 χρόνια και έχει αποκτήσει πελατολόγιο. Εμάς το πελατολόγιο μας είναι συγκεκριμένο. Και αυτή τη στιγμή πάει να μας βάλει 3 αιτίες, μάξιμου 4. Δηλαδή, εγώ που έχω 25-30 χρόνια στην εργασία μου, θα μου βάλει 4 τριετίες. Οι 4 τριετίες αυτές με πάνε το εισόδημα, το τερμαχτό, γύρω στα 15-16 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε ότι ο φόρος είναι δυσβάσταχτος, και ειδικά για το Ηράκλειο που γνωρίζετε πολύ καλά ότι δουλεύουμε καλοκαιρινούς μήνες και το χειμώνα ψάχνουμε μεροκάματα. Μπερδεύει πολύ, για να καταλάβετε ότι βάζει στο ίδιο κουρμπανά το ταξί της Αθήνας με το ταξί στο Διδημότυχο. Βάζει τη Φλόρινα το ίδιο με τη Μυτιλίνη. Βάζει. Δεν δίνει ισονομία. Υπάρχει μια ανισότητα. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στο να φορολογηθούμε. Να φορολογηθούμε, φορολογούμαστε και κάθε μέρα. Και αυτά που πληρώνουμε σε έμεσους ή άμεσους φόρους, το γνωρίζετε πολύ καλά. Γι' αυτό, κύριε Πετράκη, κατεβαίνετε εξαιτίας αυτής της ανισότητας, έτσι όπως την κατεγράφετε, κατεβαίνετε και τα αγοραία από σήμερα σε αυτές τις 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητοποίηση σε όλη τη χώρα. Ναι. Μόνο τα ταξί των Αθηνών θα ξεκινήσουν από αύριο το πρωί. Δεν ξέρω τους λόγους που δεν κατέβηκαν από σήμερα για να συμπαρασταθούν στον δικό μας αγώνα. Πάνω στα ταξί στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι κινητοποιημένα μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε κάνει αρκετές κουβέντες και στο παρελθόν. Από την αρχή της κρίσης, αυτή η κρίση που κρατάει κοντά πόσα είναι, 13-14 χρόνια, μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι δικές σας οι πληγές? Που δεν απολώνονται ακόμα, δεν μπορούν να απολωθούν. Έχει ανοίξει στον κλάδο αυτή τη στιγμή, στα χρόνια που είπατε, συμπεριλαμβανομένου μέσα και το COVID, το οποίο βοήθεια δεν είδαμε από πουθενά, μόνο από κάποιες επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες δεν πήραν όλοι οι συνάδελφοι. Ακόμα και το πακέτο που έβγαλε η περιφέρεια από το μη επιστρεπτές, ο δικό μας κλάδος δεν πήρε ούτε μία, εποφεληθήκανε άλλα μεγάλα κεφάλια που λέω εγώ, γιατί η περιφέρεια δεν τα διενέμει όπως έπρεπε να πάρει όλος ο κόσμος, και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουμε. Θέλουμε να πληρώσουμε την καθημερινότητα, θέλουμε να αλλάξουμε σκάφος, τα έξοδα τρέχουν, οι ασφάλειες, και αυτή τη στιγμή ούτε τις ασφάλειες που πληρώνουμε καθημερινά δεν τις λαμβάνει υπόψη στο εισόδημα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι και για όλους εμάς, το επιβατικό κοινό, το ταξί εξαιτίας αυτών των απανωτών κρίσεων θεωρείται, και το γνωρίζετε και εσείς, είδος πολυτελείας. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα. Δεν θα το έλεγα εγώ αυτό. Γιατί είναι είδος πολυτελείας? Όχι, το λέω για εμάς που δεν έχουμε, τα χρήματα. Όσες εκπτώσεις και αν έχετε κάνει εσείς, όσο και αν έχετε απορροφήσει τις ενδεχόμενα αυξήσεις κλπ. Από τη δική σας την πλευρά, για εμάς όταν δεν βγαίνουμε, με αυτή την έννοια λέω, θεωρούμε ότι αν μπορούμε να το αποφύγουμε, το αποφεύγουμε. Με αυτή την έννοια.
Ναι, είμαστε μέσα σε αυτούς τους κλάδους που θα είναι μία από τις περικοπές που μπορεί να κάνει μια οικογένεια για να βιοποριστεί. Και περιμένετε και εσείς την τουριστική περίοδο, μήπως και μέσα από μια τουριστική περίοδο καταφέρετε κάτι να κάνετε? Περιμένα μια τουριστική περίοδο η οποία θα ήταν αντάξια των προηγούμενων ετών. Δυστυχώς δεν ήταν. Δεν ήταν, παρόλο τα νούμερα που δίνουν δεξιά. Για το μεταφορικό έργο, θέλετε να πείτε? Βεβαίως. Ότι δεν ήταν. Ναι. Με την τεράστια υποκλοπή μεταφορικού έργου, με την τεράστια φοροαποφυγή. Το κλέψιμο που γίνεται στις μεταφορές πάνω που δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, καταλαβαίνετε ότι το δικό μας το μεταφορικό έργο έχει συρρυκνωθεί. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε, να περιορίσει όλους αυτούς που φοροκλέβουν, όλους αυτούς που μας κλέβουν το μεταφορικό έργο, και να μην φτάσει σε αυτά που φτάνει αυτή τη στιγμή για να εισπράξει. Αυτά που χάνει από την παράνομη μεταφορά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα βγάλει τώρα. Μάλιστα. Αντί λοιπόν να πατάξει αυτή την παράνομη, την φοροδιαφυγή, είναι το άλλο το οριζόντιο τσουβάλιασμα, είστε όλοι φοροφυγάδες, ναι? Με τα δικά τους λεγόμενα, γιατί και τους φόρους πληρώνουμε και το πετρέλαιο βλέπετε που είναι στα ύψη και το 50% από αυτά που πληρώνουμε στο πετρέλαιο είναι έσοδο για το κράτος, δεν είναι η αξία του πετρελαίου, και όλα τα αναλώσιμα και το αυτοκίνητο που θα αγοράσουμε και οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε, όλα αυτά πάνε στο κράτος. Τι μένει? Δεν μένει τίποτα. Πρέπει να βγάλουμε 100, να δώσουμε τα 80 για να κρατήσουμε τα 20 να πάμε στο σπίτι μας. Και πρέπει να δουλεύουμε 12 ώρες το 24ωρο, και είναι πολλοί που διακινδυνεύουμε και δουλεύουμε και 15 ώρες. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Καταγράφεται και απώλεια θεσεών για τους οδηγούς που έχετε? Εγώ βλέπω ότι τα επόμενα χρόνια με αυτό εδώ το φορολογικό νομοσχέδιο, ειδικά η επαρχία θα αρχίσει σιγά σιγά να καταθέτει πινακίδες στις κατατόπου διευθύνσεις και οι συνάδελφοι να φεύγουν από το επάγγελμα. Ναι. Δεν μπορεί να βιοποριστεί ένας ταξιτζής ο οποίος είναι στη Φλόρινα ή ένας ταξιτζής ο οποίος είναι στα Γιάννενα. Θα φανεί και το φαινόμενο στο Ηράκλειο και θα φανεί και στην επαρχία του Ηρακλείου. Αυτές οι άδειες είχαν δοθεί τότε για να εξυπηρετούν το εμβατικό κοινό. Και όλοι οι άνθρωποι αυτοί είχαν και κάποιες άλλες ασχολίες με τα αγροτικά τους, με το ένα, με το άλλο, στα χωριά και εξυπηρετούσαν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί όταν ένα ταξί στην επαρχία βγάζει 5.000. Και του λέει θα δηλώσει 1920 και θα προλογηθεί από τα 1920. Εγώ γι' αυτό μιλάω για ιδιαιτερότητες. Γιατί πρέπει να το δουν ξεχωριστά την κάθε έδρα τα ποσοστά ιδιοκτησίας. Εγώ έχω 100% ιδιοκτησία, εσείς έχετε 50% μαζί με άλλο ένα συνάδελφο. Γιατί να βάλει αυτός που έχει 50% 1920 θερμαυτό, και εγώ που έχω 100% να βάλω και εγώ 1920? Αυτό δεν είναι ισονομία. Αυτή είναι και η βασική σας πρόταση ως Ομοσπονδία, γιατί... Προσέξτε, τώρα το μεσημέρι μία ώρα είμαστε καλεσμένοι στην Διαρκούς Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ναι. Θα πάω εγώ με τον Πρόεδρο να πάμε να μιλήσουμε στην Επιτροπή και πιστεύω να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα. Ναι. Τα επιχειρήματά μας είναι αυτά. Δεν λέμε κάτι παράλογο, την πραγματική εικόνα βάζουμε στο τραπέζι. Φορολογία, ναι. Να πιαστούν όμως αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Και να καλυφθούν όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κλάδος ο δικός μου. Έχουμε οδηγούς οι οποίοι έχουν νοικιάσει αυτοκίνητα, έχουμε συναδέλφους ιδιοκτήτες οι οποίοι τους δίνει το δικαίωμα η πολιτεία να βγουν στη σύνταξη και να κρατάνε το όχημα να το μισθώνουν. Μιλάμε για χείρες, μιλάμε για ανήλικα, μιλάμε για χιλιάδες πράγματα, μιλάμε κληρονομίες. Αυτά δεν κάτσανε να τα δούνε. Τα κουβεντιάζουμε τώρα από την πρώτη στιγμή που εμφανίσαν το φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν τα συζητάνε. Ούτε μέσα, τα φτιάξουν, θα υπάρχει ένα μπάχαλο. Ούτε μέσα σε αυτό το χρόνο που μα δώσανε και μιλούσανε για δημόσια διαβούλευση θέλησαν να συζητηθούν, κύριε Πετράκη? Αν μπείτε στη δημόσια διαβούλευση, έχω αναρτήσει όλες τις προτάσεις επί του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και τις θέσεις της Ομοσπονδίας. Φαίνεται, μπορεί να μπει ο καθένας να τις διαβάσει.
Αν έχετε σε μία απάντηση, έχω και εγώ τόσα άλλα. Ενδεχόμενα λοιπόν σήμερα στην Διαρκή Οικονομική Επιτροπή της Βουλής που πάτε ως εκπρόσωποι του κλάδου, αυτά τα θέματα να σας αφήσουν να τα αναπτύξετε, αν και το ζητούμενο δεν είναι μόνο να σας αφήσουν να τα αναπτύξετε, αλλά να δείτε τι διορθωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν και αν υπάρχει πρόθεση να γίνουν αυτές οι διορθωτικές κινήσεις. Αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, γιατί εμείς θα τα αναπτύξουμε τον χρόνο μας, θα τον έχουμε να μιλήσουμε. Ναι. Το θέμα είναι, δεν είναι μόνο να μιλήσουμε και να τα πούμε ή και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή μαζί, να μας ακούσει ο κόσμος. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν την πίτα και το μαχαίρι να κάτσουν να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Θέλουνε. Θα το δούμε το μεσημέρι. Μάλιστα. Από τις μέχρι σήμερα επαφές, η πρώτη εικόνα που είχατε πάντως από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν δείχνει. Όχι, τίποτα. Έτσι, να υπάρχει αυτή η θέληση να βελτιωθούν πράγματα, γιατί ξέρετε από τις ανακοινώσεις που έβγαιναν από το Υπουργείο Οικονομικών και από τον κύριο Χατζηδάκη, τις γραπτές ανακοινώσεις, φαινόταν ότι έχουν την επιθυμία να προχωρήσουν σε βελτιωτικές κινήσεις, αλλά προσέξτε, από πίσω κολούσαν πάντα εκείνο το κερασάκι που λέει σε μένα, ναι, τον, σαν κοινή γνώμη, ότι είναι κρίμα να μην περάσουν αλλαγές οι οποίες θα διορθώσουν πάγιες, αν θέλετε, παθογένειες που είναι σε βάρος του κάθε ενός από εμάς. Να έρθουν να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, να μας, και αυτοί και εμείς εδώ, να μας βλέπει ο κόσμος και να δούμε που υπάρχουν παθογένειες και να αναλύσουμε γιατί η ιδιαιτερότητα έχει ο ένας κλάδος από τον άλλο. Δεν μπορούμε, σας είπα, να το βάζουμε τους όλους στο ίδιο κουβά. Θέλουμε ισονομία, ναι. Όχι οριζόντια όμως, όχι όλους. Ξεκάθαρα πράγματα. Να κάτσουμε κάτω, να τα βάλουμε ένα-ένα. Και θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Μάλιστα. Δεν κάθονται όμως. Όχι λοιπόν στα οριζόντια μέτρα, είναι το βασικό μήνυμα και στην ίδια αντιμετώπιση για τον κάθε ιδιοκτήτη ταξί, αστικό κέντρο, χωριό, νησί κλπ. Διότι τα δεδομένα είναι διαφορετικά με βάση τις οικονομικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Έχει νησιά τα οποία δουλεύουν 3 μήνες το καλοκαίρι. Το χειμώνα εξαφανίζονται όλοι. Ναι. Πάνε δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει ζωή στα νησιά αυτά. Ναι. Αυτόν τον άνθρωπο πώς θα τον υπολογίσει με 1900 ευρώ, δηλαδή με αυτό. Δεν πρέπει να σκύψει κάποιος εκεί πάνω να δώσει μια λύση. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Τίποτα. Ξέρετε πόσα νησιά έχει η Ελλάδα. Τα περισσότερα νησιά το χειμώνα δεν υπάρχει ψυχή. Το καλοκαίρι δουλεύουν 2-3 μήνες. Εσείς πιστεύετε με 2-3 μήνες μπορεί κάποιος να ζήσει? Εγώ όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύουν εκεί στο Υπουργείο. Θα το δούμε. Ωραία, λοιπόν, 1 το μεσημέρι εγώ κρατάω αυτή την πληροφορία, κύριε Πετράκη, ότι πάτε στη Διαρκή Οικονομική Επιτροπή της Βουλής να δείτε, να καταλάβετε και εσείς μέσα από αυτά που θα πείτε ποιες είναι οι δικές τους οι προθέσεις, γιατί φαίνεται ότι πολλά θα κρίνουν οι δικές τους οι προθέσεις. Λέμε για τον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα ότι είναι 48 ώρες οι επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποίησεις που ξεκινήσατε επαναλαδικά πλην της Αθήνας που μπαίνει στο χορό αύριο το πρωί και σταματάτε στις 5 το πρωί της Παρασκευής, ναι. Σωστά. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες και τι να πω, θα τα ξαναπούμε κάπου στην πορεία της ημέρας να δούμε τι έχει γίνει και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ενδεχόμενα και αύριο το πρωί να σας ξανακαλέσουμε στο πλαίσιο της εκπομπής να δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα που θα έχετε από αυτή την συνάντηση σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.